Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Forza Horizon 4. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Πάνο Dent γιατί μας έδωσε το λογαριασμό του, οπότε όπου βλέπετε Πάνος Dent, μην του δίνετε σημασία, θεωρήστε ότι γράφει Κωνσταντίνα. Σκοπός μου είναι να ψαχουλέψω λίγο έτσι τον γκαράζ του Πάνου, να πάρω ένα ωραίο αυτοκινητάκι και να το φτιάξω σύμφωνα με τη δική μου προσωπικότητα. Οπότε ελπίζω να βγει κάτι πάρα πολύ καλό και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλω τα διακριτικά μου ακουστικά, τα καινούρια. Θα ξεκινήσουμε με το χαρακτήρα. Θα επιλέξουμε μία κοπέλα και για να ταιριάζει με τα ακουστικά μου θα πάρω αυτή με τα ροζ μαλλιά. Θα διαλέξουμε λίγο και ένα μπλουζάκι. Θα βάλουμε αυτό το που γράφει Welcome to the Horizon γιατί είμαστε πορωμένες με το Forza και το δείχνουμε. Θα βάλουμε αυτό το leather jacket, το χρυσό, γιατί είμαστε κεντρικοί χαρακτήρες και μας αρέσει να τραβάμε τα βλέμματα. Θα βάλουμε αυτό το γοργονέ, το κολάν, και για παπουτσάκια θα βάλουμε αυτά τα ροζ για να ολοκληρωθεί το σύνολο. Α, έχουμε και hats. Θα βάλουμε αυτό το sweat cap και γυαλιά δεν χρειαζόμαστε, μουστάκι σίγουρα δεν χρειαζόμαστε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Εδώ διαλέγουμε τι θέλουμε να κάνει ο παίκτης μας όταν κερδίζει. Εγώ θα βάλω το dab. Και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το παιχνίδι. Και εδώ πάμε στη συλλογή αυτοκινήτων του Πάνου. Επειδή είναι το καινούριο το Forza, δεν έχει πολλά αυτοκίνητα, οπότε θα μας περιορίσει λίγο. Αλλά δεν πειράζει, κάτι θα βρούμε να βολευτούμε. Θα πάρουμε του 2014 τη Ferrari, την California Team. Είναι το καινούριο το μοντέλο και εμείς είμαστε λίγο θύματα της εποχής. Η κάτω είναι πολύ πιο ακριβή. Φαντάζομαι θα είναι και πολύ καλύτερη από ό,τι βλέπω και σε όλες τις επιδόσεις είναι καλύτερη. Αλλά όχι, εγώ θα πάρω να είμαι και λίγο να κάνω λίγο οικονομία. Μην είμαι πολύ σπάταλη. Αυτό είναι το αμαξάκι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια το κόκκινο λίγο με χαλάει. Αλλά μ' αρέσει εδώ. Είναι διθέσιο. Είναι τρίθυρο. Θα σας πω τι ξέρω. Δεν ξέρω πάρα πολλά. Θα σας πω αυτά που ξέρω. Έχει εξατμίσεις. Ρόδες. Και είναι πολύ ωραίο γενικά. Θα το φτιάξουμε όμως, μην αγχώνεστε, θα το φτιάξουμε. Εδώ βλέπω πολύ ωραία χρώματα. Σε αυτό το αυτοκίνητο ό,τι και να βάλεις είναι ωραίο. Θα πάμε για κάτι ροζ όμως. Θα το κάνουμε Barbie το αυτοκίνητο. Και αυτό το ροζ νομίζω είναι το κατάλληλο. Α, αυτό ταιριάζει με τα ακουστικά μου περισσότερο. Θα βάλω αυτό που ταιριάζει με τα ακουστικά μου ή να βάλω το ροζ στο Barbie. Θα πάρω αυτό που ταιριάζει με τα ακουστικά μου. Τώρα μπορούμε να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο καπό. Εμείς δεν είμαστε όμως τέτοιοι κάγκουρες, γι' αυτό θα το αγνοήσουμε. Γενικά δεν θα παίξω με άλλα χρώματα, θα τα αφήσω όλα έτσι όπως είναι γιατί είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να τραβάμε πολύ τα βλέμματα. Τώρα ήρθαμε εδώ για να φτιάξουμε αυτά τα εσωτερικά του αυτοκινήτου. Αλλά δεν έχω ιδέα από αυτά παιδιά, οπότε θα τα αφήσω όπως είναι. Εμπιστεύομαι το Forza. Και θα μου έχει δώσει ένα καλό αυτοκίνητο από μόνο του. Ας βγούμε στους δρόμους λοιπόν, να καταπλήξουμε το πλήθος με τις οδηγικές μας ικανότητες. Πω! Έχω και την πινακίδα Κωνσταντίνα γράφει, δεν γράφει Πάνος Dent. Και το αυτοκίνητό μου είναι τέλειο. Και θα πάμε λοιπόν τώρα να βγούμε μια βόλτα εδώ στο χωριό που μένω. Θα πάμε σιγά σιγά. Γιατί δεν το ξέρουμε το αυτοκίνητο, δεν είμαστε γενικά της ταχύτητας, αλλά θα γίνουμε. Παναγιά μου. Θα πάμε μια βόλτα έτσι εδώ και πρέπει να δούμε σε μια ευθεία πόσο πιάνουμε. Τα έχω δει εγώ αυτά τα κόλπα που κάνουν. Πω πω, εντάξει το αυτοκίνητο μου είναι τέλειο. Λοιπόν, δεν δίνουμε σημασία, ήταν το πρώτο. Κάνω και drift, άμα θέλετε να ξέρετε. Drift κάθε μέρα, να λιώνω πίσω λάστιχα. Drift στο χαρτί, με τα 16 άστιχα. Τώρα θα με απολαύσετε σε λίγο να κάνω drift. Το κράτησε η Κωνσταντίνα. Όπα, φύγε από εδώ.
Τώρα εδώ θα φτάσουμε, θα κάνω πάλι drift. Γενικά φοβάμαι λίγο, να ξέρετε, γι' αυτό με βλέπετε λίγο μαγκωμένη. Ναι, okay, όπιστε. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ θόρυβο. Επιλέξαμε έναν αγώνα και πάω τώρα κατευθείαν οδηγώντας μέχρι εκεί πέρα για να συμμετέχω και να δείξω τις ικανότητές μου. Τώρα θα πάω έτσι για να εξασκηθώ και λίγο. Να ξέρετε ότι θα δούμε πολλούς φράχτες να παίρνω στο διάβα μου, γιατί έτσι είναι το παιχνίδι. Πρέπει να πάρεις τους φράχτες για να μάθεις να οδηγάς, αλλιώς δεν μαθαίνεις. Drift. Άρε Κωνσταντίνα, πούστερε να είστε περήφανοι για μένα. Πω η Κωνσταντίνα με κατ... Οπα! Κόψε, κόψε. Εντάξει, γενικά θέλω να ξέρετε ότι έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό Forza και όταν έπαιξα ήταν 1-2 φορές, δηλαδή είμαι πολύ καλή για το πόσο έχω παίξει, να ξέρετε. Με βλέπετε έτσι. Δείτε πως το έχω φτιάξει! Δείτε τη μούρη του! Αυτό ελπίζω να το φτιάχνει μόνο το Forza, να μην πρέπει να το φτιάξω εγώ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε έναν αγώνα Ferrari vs Lamborghini. Εμείς είμαστε Ferrari. Επιλέγουμε το αυτοκινητάκι μας. Τώρα εδώ μας κάνουν την παρουσίαση. Κάνε λίγο τον dab σου ρε κοπελιά. Δεν το κάνει. Όταν κερδίσουμε θα το κάνει. Ω, έχει και κοινό εδώ πέρα. Πω 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 πω, θα γίνει χαμός, θα φάτε όλη τη σκόνη μου. Όχι, δεν θα τη φάνε. Πάμε, 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 πάμε. Ελπίζω να το έχουμε βάλει στο easy, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Κοιτάω λίγο και το χάρτη για να προβλέπω λίγο τις τροφούλες, να ξέρω να κόβω, να μην κόβω. Αυτοί βέβαια νομίζω ότι θα παίξουν ύπουλα και θα με τρακάρουν για να με περάσουν. Εγώ παίζω τίμια, βλέπετε. Λοιπόν. Οπό, όχι, όχι, Κωνσταντίνα. Όχι, 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 μηχάνη. Έλα, μπράβο, 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 συνέχισε. Όχι. Μπράβο, 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 μπράβο. Έλα, έλα, πότε τελειώνει αυτό. Δεν θέλω να το οδηγήσω άλλο. Λοιπόν. Είμαι 7η. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαστε 12 άτομα. Εδώ ήρθα κολλητά να χαιρετήσω λίγο τον κόσμο που με βλέπει. Κοίτα, αυτοί δεν τρακέρνουνε και είμαστε πολύ κοντά, φαντάσου. Πόσο άσχετη είναι ή πόσο καλή είμαι εγώ. Μάλλον το πρώτο εσύ. Όχι ρε. Έλα, έλα, παίρνα τον. Τον έχεις, κόλλα τον να τον περάσεις. Είπαμε πέσω τίμια παιδιά, αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε 5η. Το έχουμε παιδιά, θα βγούμε πρώτη, θα βγούμε στην τριάδα σίγουρα. Σίγουρα. Επειδή δεν το έχω με το drift, πρέπει να κόβω ταχύτητα, δεν πρέπει να προσπαθώ να το σώσω με τα φρένα. Βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπόρου, έχουνε πέσει... Το αυτοκίνητό μου έχει γίνει... Έχουν μείνει πέτρες πάνω μου. Με αποσυντόνισε κάτι και γι' αυτό έγινε αυτό που βλέπετε. Είμαι τελευταία αυτή τη στιγμή. Try hard mode. Μπας και δεν βγούμε τελευταία και βγούμε τουλάχιστον 10η. Εντάξει, θα τρακέρνουμε λίγο, αλλά είδατε με το να πηγαίνω συντηρητικά δεν γίνεται τίποτα. Α, βγήκαμε 10η. Πότε τελείωσε κιόλας. Ίσα που πρόλαβα να πάρω όλες τις πέτρες παραμάζωμα. Τουλάχιστον δεν βγήκα τελευταία, αλλά και αυτό έγινε γιατί κάποιος τσακίστηκε. Πώς τα κάνουμε σκύπα αυτά, δεν θέλω να δω ότι βγήκα τελευταία. Θα πάμε και σε άλλο αγώνα, γιατί ήταν αδική αυτό. Εδώ θα πάω. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κοντά. Κάνω βουμ. Πω πω, 250. Πατημένα. Θα το κόψω τώρα γιατί εντάξει, παραπάνω δεν φτάνει, να ξέρετε, αυτό είναι το max της. Δεν μπορώ να σταματάω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, δεν μπορώ να σταματάω.
Παιδιά, πού ήρθα? I was wondering when I'd see you for my cross-country series. Εδώ είναι όλα τα αγροτικά. Τώρα εδώ έκανα λάθος, δεν μπορώ να παίξω με τη Ferrari μου. Με βγάζει να διαλέξω ένα από αυτά τα τρία. Θα πάρω τώρα αυτό που μου αρέσει ή αυτό που πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο. Αυτό πιστεύω θα είναι καλύτερο. Έτσι, από το μάτι, εγώ έτσι τα κόβω. Θα το πάρω για να βγούμε πρώτοι εδώ πέρα. Ή τουλάχιστον τρίτη. Ωραίο είναι. Δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αλλά να και άλλοι με αγροτικά ήρθανε. Πάμε λοιπόν. Γιατί πάντα με βάζουν να ξεκινάω τελευταία, δηλαδή ο πρώτος. Ω, ο Γκρεϊτόλης! Γεια σου, Γκρεϊτόλη! Αλλά γιατί με βάζουν να ξεκινήσω τελευταία, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δείτε τώρα, δεν το ξέρω καθόλου αυτό το αυτοκίνητο. Τι εδώ μέσα πάμε, ρε παιδιά. Τι εδώ μέσα δεν έχει δρόμο, ρε παιδιά. Πού πάμε, βρε. Δεν ξέρετε, λάθος πάτε. Α, έχει και το πάνω στεν φαν. Γεια σου, ρε πάνω στεν φαν. Πάνω στεν φλάκα, για την ακρίβεια. Τώρα, α, έχει το δρόμο. Κακό. Εντάξει, σωθήκαμε. Τρέχα λίγο, Κωνσταντινούλα. Έλα, μπράβο. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό δεν παθαίνει πολλά με τις κοτρώνες που παίρνω παραμάζωμα. Είναι από μόνο του. Λέει πρέπει να πάρεις κοτρώνες αυτό το γύρο. Πάμε. Είμαι τέταρτη. Μιλάω και δεν καταλαβαίνω ότι έχω βγει στη τέταρτη σειρά. Και πάμε τώρα να κυνηγήσουμε το πάνω τεντ πλάκα και το Γιάννη GT4. Λογικά αυτοί όλοι είναι φίλοι του πάνω. Δεν ξέρω βασικά, έτσι πιστεύω. 60... Λοιπόν, έχω ακόμα χρόνο. Πρέπει να διατηρήσω την καλή μου θέση. Γιάννη, λυπήσουμε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Έχω βγει πρώτη, είμαι πρώτη. Και θα κρατήσω αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Για να κυλιπίσουμε. Πάμε λοιπόν. Έλα. Το έχω εντάξει με τα αγροτικά. Νομίζω είμαι καλύτερη. Μήπως αυτός είναι. Μήπως αυτό έπρεπε να είναι το αυτοκίνητό μου εξ αρχής. Μήπως προσπαθώ να είμαι για Ferrari, αλλά τελικά είμαι για το αγροτικό και την καρότσα. Όχι ρε παιδιά, όχι. Το κατέστρεψα τώρα. Είναι η μοίρα μου, αν είναι η μοίρα σου σαν κατεμένη. Τελευταία. Το είδατε τι έκανα. Δεν θα ξαναπαίξω. Α! Κάνουμε και το spin. Τι θα κερδίσουμε. Α, τι χρήσιμο. Τέλος πάντων. Σταμάτα να μιλάς. Πώς σταματάει να μιλάει. Τουλάχιστον είναι ωραία. Τώρα είμαστε μέσα στη σκοτία. Βλέπετε αυτά τα σπιτάκια είναι τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να μάθω να φρενάρω λίγο και να διαχειρίζομαι το αυτοκίνητο όταν σταματάει. Και ίσως ξαναπαίξω Forza. Δεν θα παίξω άλλο τώρα γιατί την ξέρουμε τη μοίρα μου, 12η θα βγω. Αυτά! Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα μεγάλο like για να το ξέρουν ότι σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε η Ferrari μου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ εμένα και ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να είστε κι εσείς ένας από τους συνδρομητές της Κωνσταντίνας. Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!